Την άποψή μου για όλη αυτή την ιστορία, το Σωματείο των Εργαζομένων ανταποκρίθηκε στην πρώτη συνάντηση που είχαμε κάνει και ανέστειλε την απεργία τους μέχρι ότου ξεκαθαρίσει το θέμα με το Υπουργείο. Τελικά όμως, το να κρατάνε σε κατάσταση ομοιρίας μια ολόκληρη πόλη για πέμπτη μέρα σήμερα, και τους είπα κιόλας δηλαδή δημοσία, ότι παιδιά θέλετε να απεργηθείτε, κάντε μια ώρα την ημέρα στάση εργασίας. Δεν μπορεί 24 ώρες το 24ωρο επί 5 μέρες να μένει πόλη χωρίς αστικές συγκοινωνίες. Εμείς υποστηρίζουμε τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει κάνει το ΑΣΤ για την επίσκεψη αυτή, γιατί δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε εμείς απευθείας ασφαλιστικά μέτρα. Ζήτησα και το είπα και δημοσία ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επιστρατευτούν οι εργαζόμενοι, και ας με βρίζουν όσοι θέλουν να με βρίζουν, διότι είναι κοινωνική λειτουργία η λειτουργία των αστικών συγγενειών. Δεν μπορεί, επειδή εσύ εκεί που είσαι, να κρατάς δέσμια την πόλη με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σκεφτείς και τους άλλους εργαζόμενους, και άλλοι έχουν συμφέροντα και άλλοι δεν πληρώνονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια χώρα πτωχευμένη. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν σταματήσει η απεργία σε μια συμφωνία η οποία είναι κατάπτυστη, πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία. Αυτά και τίποτα άλλο. Ενώ αν είχαμε μέτρο.